το μπουζούκι, τον κύκλο του μάλλον τον ΕΚΑ. Στο μπουζούκι πάει, έχει τελειώσει. Έκλεισε το εργοστάσιο. Έχει μπουζούκι, λέει, δεν θέλουμε. Και τι θέλεις να έχει, ρε φίλε? Είναι ξενέρωτη. Ωραία η τεχνολογία, αλλά κάπου χάνεται το νόημα. Ντουμπα, 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 ντουμπα. Ντουμπα, 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 ντουμπα. Να κοίτανε κανένα τραγμένο, διότι βγήκε τα αποντρούμια. Ήταν λίγο παρεξηγημένο το μπουζούκι. Ο μουσικός τότε είχε την κακή φήμη. Μπουζούκι ήσουν αλήτης, δηλαδή. Προσπάθησα να το εξελίσσω, το έβγαλα από τους δεκέδες και από εκείνα και από εκείνα και από εκείνα. Βελάκα, με χμαλώτησε αυτό το γράμμα. Γίνεσαι ένα με τον μπουζούκι σου. Κάει αυτό το... Ντεν. Αυτό σε γοητεύει. Ποια είναι η ουσία, η συγκίνηση, το συνέστημα? Όχι, πάρε μια κούφτα νότιας και πέταξε τις κάτω. Η σκέψη πάει στην καρδιά και από την καρδιά μετά πάει στο όργανο. Πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα. Αυτό νομίζω ότι είναι ο ήχος του καθενός. Να συνδεθεί και με την ψυχή του, δηλαδή. Είναι μια σχέση ζωής, πραγματικά. Τελειώνει ποτέ ο έρωτας. Αν κάτι δεν μπορεί να το πεις, παίχτα στο μπουζούκι. Λοιπόν, τώρα το βίντεο μας έχει εισάγει στο θέμα, μας έχει μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, μας έχει ξεσηκώσει γιατί θα θέλαμε να χορέψουμε, αλλά παρόλα αυτά θα μάθουμε πολλές πληροφορίες για αυτό που είδαμε. Κοντά μας είναι ο κύριος Φίβος Κοντογιάννης, σκηνοθέτης. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Αλλά μέσω Skype έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Ανέστη Μπαρμπάτσι, όπου ήταν στο σενάριο και στην έρευνα. Γεια σας, κύριε Μπαρμπάτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα εγώ θα κάνω ένα ερώτημα, θα το απευθύνω και στους δύο και ας μου απαντήσει πρώτα ο κύριος Μπαρμπάτσης, που η σύνδεσή μας θα είναι και λίγο πιο δύσκολη, και αργότερα ο κύριος Κοντογιάννης. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα για τον ντοκιμαντέρ, εννοείται, αλλά πώς το δέχτηκαν και οι ρεμπέτες? Οι ρεμπέτες, ποιοι ρεμπέτες, εννοείται οι πρωταγωνιστές, οι σολίστες. Mm-hmm. Λοιπόν, η ιδέα ξεκίνησε... Έχω μια προσωπική σχέση με τον μπουζούκι, παίζω μπουζούκι από μικρός. Είμαι δάσκαλος μπουζουκιού στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά. Έχω εργαστεί επαγγελματικά και έχω σημειώσει και μια πορεία σπουδών και ήθελα να απευθύνω κάποιες ερωτήσεις στους παλαιότερους παίχτες του μπουζουκιού. Και έτσι το 2016 σκέφτηκα την ιδέα ενός φιλμ και άρχισα να υλοποιώ και την έρευνα. Δηλαδή ήρθα σε επαφή με τους σολίστες και τους είπα τι θέλω να τους ρωτήσω και δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Δηλαδή οι ερωτήσεις δεν περιορίζονταν μόνο σε βιογραφικά στοιχεία και σε συνεργασίες που κάνουν οι μουσικοί συνήθως, που αυτά έτσι, τέτοιου τύπου συνεντεύξεις εννοώ. Είχαν να κάνουν με τον προσωπικό ήχο, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Δηλαδή έτσι φαίνεται μια σειρά των θεματικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Με το πώς ξεκίνησαν να μάθουν να παίζουν, με ποιο τρόπο διδάσκουν, με τον προσωπικό ήχο του καθενός και άλλες πολλές ερωτήσεις. Έπειτα λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια, με το Φίβο μας συνδέει γνωριμία και φιλία ετών, το απευθύνθηκα και δέχτηκε με μεγάλη χαρά να το υλοποιήσουμε. Κύριε Κοντογιάννη, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον κύριο Μπαρμπάτσι? Όπως σας είπε, είμαστε χρόνια φίλοι, ξέρει την αγάπη μου για το λαϊκό τραγούδι, ξέρω την αγάπη του, προφανώς είναι μουσικός, παίζει μπουζούκι και ο ίδιος. Οπότε το να μου έρθει αυτή η ιδέα από κάποιον που δεν είναι δημοσιογράφος, δηλαδή είναι κάποιος που είναι μέσα στο θέμα. Που γνωρίζει. Ναι, είναι ο ίδιος μουσικός στο όργανο, μου φάνηκε η καλύτερη ιδέα. Και σε αυτό το ντοκιμαντέρ τι βλέπουμε? Τι βλέπουμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ? Βλέπουμε πολλά. Τι ακούμε? Κάποια. Τι ακούμε και τι βλέπουμε? Ακούμε και βλέπουμε πάρα πολύ μπουζούκι. Για μένα ουσιαστικά βλέπουμε μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες βγαίνει ένα παζλ που καταλήγει στο όργανο. Δηλαδή όσο διαφορετικοί και να είναι οι πρωταγωνιστές είτε στο παίξιμό τους είτε στο χαρακτήρα τους, βλέπουμε τις κοινές ανησυχίες, τους κοινούς προβληματισμούς και κυρίως την κοινή αγάπη για το όργανο. Mm-hmm. Κύριε Μπαρμπάτσι, εσείς που κάνατε την έρευνα, γιατί το ονομάσατε σπασμένος ήχος? Ο σπασμένος ήχος προέκυψε στην πορεία. Αυτό θα ήταν ωραίο βέβαια να το δείτε.
Η ρίζα του μπουζουκιού προέρχεται από το μπουζού κορντού. Μία, αν θυμάμαι, το εξηγεί και ένας πιο ειδικός από μένα, δηλαδή μέσα στο ντοκιμαντέρ, ο κύριος Σταθακόπουλος. Και το μπουζού κορντού σημαίνει σπασμένο κούρδισμα. Και έτσι ο Φίβος είχε την ιδέα να ονομαστεί σπασμένος ήχος. Έχει συνάφεια δηλαδή με τον ορισμό του μπουζουκιού, τη ρίζα του δηλαδή, όπως προέρχεται. Δεν θυμάμαι τώρα ποια εθνικότητα όμως είναι το μπουζούκ. Δεν θυμάμαι αν είναι Λιβανέ. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια. Αυτό τώρα ίσως να είναι μια λεπτομέρεια. Εμάς αυτό που. Βεβαίως, καθαρά. Συγγνώμη, να συμπληρώσω ότι όπως λέει ο Ανέστης, ουσιαστικά βγήκε αυτή η πληροφορία από την ταινία και σε συνδυασμό με το πώς εξελισσόταν το γύρισμα και το μοντάζ της ταινίας και είδαμε ότι παίρνει και μια λίγο πιο κοινωνιολογική χρειά το ντοκιμαντέρ πάνω στη θέση του μπουζουκιού κοινωνικά σήμερα στην Ελλάδα. Οπότε μας φάνηκε ενδιαφέρον να δώσουμε ένα τίτλο διπλής έννοιας. Μισός έρχεται από την ορολογία αυτή και όλος μισός από το αν είναι ένας σπασμένος, χαλασμένος ήχος ή όχι. Μάλιστα. Κύριε Μπαρμπάτση, εσείς κάνατε την έρευνα. Πείτε μας λίγο για το μπουζούκι. Τι ακριβώς θέλετε να σας πω. Την ιστορία. Πώς ξεκίνησε η έρευνα. Ξέρουμε όλοι, είδαμε και το ντοκιμαντέρ, ότι ξεκίνησε ως από τους περιθωριακούς. Αλλά πήγε και στα σαλόνια μετά. Ναι, εντάξει, έχει μια φυσική εξέλιξη. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Να πούμε μόνο ότι το μπουζούκι είναι ένα όργανο που ανήκει στην οικογένεια των λαοτοειδών, να το πούμε έτσι, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα απέκτησε μια εθνική ελληνική ταυτότητα. Ηχογραφήθηκε η πρώτη ηχογράφηση του μπουζουκιού το 17, έκτοτε ακολούθησαν κι άλλες. Από τη δεκαετία του 30, όπως ξέρουμε όλοι μαζί, όλοι με τον Βαμβακάρη, έχει πρωτοστατεί στις ηχογραφήσεις. Τον ακούμε κιόλας σε κάποια αποσπάσματα μέσα στο ντοκιμαντέρ. Τι είπατε, γιατί δεν σας ακούω και καλά. Τον ακούμε, λέω, και σε απόσπασμα μέσα στο ντοκιμαντέρ. Μπράβο, ναι, που μιλάει για το πώς έμαθε και πόσο χρόνο του πήρε. Λίγο πολύ ξέρουμε την εξέλιξη του μπουζουκιού, ότι πρωτοστατεί στη συνθέση με μπουζούκι και βίωσε πάρα πολλά, δηλαδή μάλλον ενσωμάτωσε πάρα πολλά μουσικά ιδιώματα. Και φτάνει στις μέρες μας. Αυτά τα περιγράφουν πολύ πιο όμορφα, βέβαια, οι σολίστες μέσα στο Βέβαια, να πούμε πως το ντοκιμαντέρ ξεκινάει λίγο απαισιόδοξα για το μέλλον του μπουζουκιού, αλλά στο τέλος έχουμε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να επιβιώσει και τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους αιώνες. Εντάξει, το μπουζούκι πιστεύω ότι δεν χάνεται. Είναι κομμάτι του πολιτισμού μας, είναι κομμάτι της διασκέδασής μας. Μας μιλάει στην καρδιά μας, έτσι, ειδικά των Ελλήνων και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή. Όλοι γοητεύονται από το μπουζούκι. Κύριε Κοντογιάννη, ξεκινάει το ντοκιμαντέρ και βλέπουμε το μπουζούκι να περνάει από το μαγνητικό τομογράφο. Τι θέλατε να δώσετε με αυτό, ποιος ήταν ο συμβολισμός? Τι σκεφτόσασταν εκείνη τη στιγμή? Είναι λίγο παρόμοια ιστορία με την ιστορία του τίτλου. Δηλαδή υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο παλαιότερος, από όσο ξέρουμε, ταμπουράς που υπάρχει, οι ειδικοί τον πέρασαν πράγματι από έναν αξονικό τομογράφο για να βρούνε την ακριβή χρονολογία του και τα λοιπά. Και αυτό είναι κάτι που το μάθαμε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Οπότε υπάρχουν και ρεαλιστικοί λόγοι για τους οποίους ο ταμπουράς περνάει μέσα από τον αξιονικό τομογράφο. Από εκεί και πέρα, μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ιστορία, μ' άρεσε πάρα πολύ και σαν εικόνα. Και άρχισα να αισθάνομαι ότι αυτοί οι σολίστες όλοι είναι κάπως σαν γιατροί του οργάνου, οπότε πρέπει να δείξουμε το όργανο να εξετάζεται πριν να αποφασίσουμε. Και το κρατάνε στη ζωή. Αν το κρατάνε ή όχι. Και αυτό το σκηνοθετικό τέχνασμα που είδαμε με τις σκηνές τις κομμένες, λίγο που τους είδαμε πιο χαλαρούς, να λένε τα δικά τους στην αρχή, θέλατε να τους κάνετε να φανούν πιο οικοί, είναι τελικά πιο οικοί? Γιατί εμείς τους έχουμε στο μυαλό μας, όπως είπαμε, σαν περιθωριακούς τύπους, σκληρούς και βαρύους από τη νύχτα. Από ό,τι βλέπετε είναι, ναι. Και εντάξει, πολλές φορές με το ντοκιμαντέρ, επειδή έχει πολλή πληροφορία, είναι ταινία τεκμηρίωσης, υπάρχει ο κίνδυνος της σοβαροφάνειας και είναι κάτι που δεν μ' αρέσει καθόλου. Οπότε
οτιδήποτε backstage-ιακό έγινε, δηλαδή λίγο πριν τις ερωτήσεις και λίγο μετά τις ερωτήσεις ή κατά τη διάρκεια της φυσικής συζήτησης που είχαμε, μας έκανε να γελάσουμε και γι' αυτό το μοντάραμε, γιατί και εμείς γελάσαμε και εκείνοι δείχνουν τον πραγματικό τους πολύ συμπαθή αυτό. Θα μας πείτε όμως ποιοι εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ. Είναι 15 ονόματα. Να θυμηθούμε μισούς-μισούς. Να δούμε να τα θυμηθούμε, να πούμε. Να ξεκινήσω, Φίβο. Βέβαια. Λοιπόν, ο Μανώλης Πάπος, ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Θύμιος Τουραΐτης, ο Γιάννης Μωραΐτης, ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο Δημήτρης Βίζας, ο Γιώργος Δράμαλης, ο Μανώλης Καραντίνης, ο Παναγιώτης Στεργίου, ο Διαμαντής Χιώτης. Δεν ξέρω πόσους είπα τώρα. Ναι. Ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο Χρήστος ο Νικολόπουλος. Ο Γιάννης Παπαβασιλείου. Ο Καντριώτης. Ναι. Νομίζω τους είπαμε όλους. Αν είπαμε 15. Είπαμε 15. Πρέπει να είπαμε 15. Ενώ ακούγονται ο Ζαμπέτας, ο Χιώτης. Και ο Κώστας ο Παπαδόπουλος. Κάποια ιδιαίτερη ιστορία που θέλετε να μας αφηγηθείτε από τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ? Κάποια ιδιαίτερη ιστορία. Εντάξει, νιώσαμε, πιστεύω, και ο Φίβος και εγώ δέος τώρα να είμαστε με αυτά τα πρόσωπα που τα θαυμάζουμε πρώτα από όλα. Αυτά τα 15 ονόματα, από αυτά τα 15 ονόματα που ακούσαμε, έχετε κάτι συγκεκριμένο να μας πείτε, κάτι που να σας έκανε και εσάς πολύ μεγάλη εντύπωση? Γιατί μας είπατε και στην αρχή ότι η όλη ιδέα ξεκίνησε από ερωτήματα που θέλατε να θέσετε. Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν θα πω κάτι συγκεκριμένο. Απλά το όμορφο είναι ότι επειδή είναι 15 διαφορετικοί άνθρωποι και έχουν και 15 διαφορετικό ήχο, να το πάρουμε έτσι ειδικά, και φρασιολογία κτλ., ενώ στο παίξιμο, είναι και 15 διαφορετικές προσωπικότητες, οι οποίες έχει ο καθένας στη χάρη του, όπως αφηγείται, όπως αφηγούνται δηλαδή κοινά πράγματα, έτσι, δίνουν απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις. Οπότε αυτό είναι πολύ όμορφο, εγώ πιστεύω. Τώρα πρέπει να το δείτε έτσι για να καταλάβετε κι εσείς. Εμένα, πέρα από τους πρωταγωνιστές, μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που θα είδατε στις τελευταίες δύο σκηνές της ταινίας. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, λοιπόν, η Λαϊκή Ορχήστρα εν Χορδό στη Μπάτρα, που είχε ένα μαέστρο, το Θόδωρο Γεωργόπουλο, και πάρα πολλά ανήλικα παιδάκια που παίζαν ταυτόχρονα μπουζούκι. Αυτό ήταν μια απίστευτη εικόνα και ήχος, να βλέπεις 6-7 χρονών παιδάκια να παίζουν συντονισμένα ένα κομμάτι του Τσιτσάνι άψογα όλοι μαζί. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοια ορχήστρα. Και η σκηνή πριν, που είναι μια μεγάλη σεκάν στη Βαρβάκιο Αγορά, που μας έκαναν και εκεί την τιμή να έρθουν ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, της νέας γενιάς, δηλαδή πιο κοντά στη γενιά τη δικιά μου και του Ανέστη, μουσική. Και ήταν και μία μέρα πριν από ένα lockdown, οπότε ήταν πολύ έντονο συναισθηματικά που καταφέραμε και βρεθήκαν όλοι αυτοί εκεί μαζί και παίζανε και γλεντούσαμε και κάναμε γύρισμα ταυτόχρονα. Ήταν δύο πολύ ωραίες. Επίσης, αν υπάρχει κάτι κοινό στους σολίστες, είναι το πάθος και η αγάπη τους για αυτό που κάνουν. Ποιον ξεχωρίζετε? Αυτό εμένα μου αρέσουν όλοι. Τώρα, αν με βάλετε εμένα τώρα... Ο δικός σας αγαπημένος, θέλω να μου πείτε. Μ' αρέσουν όλοι. Ο καθένας είναι διαφορετικός και δεν το λέω έτσι διπλωματικά. Ήταν όμως διπλωματική απάντηση. Εσάς, κύριε Κοντογιάννη. Για να διάλεξε αυτούς τους 15, μάλλον έχει μία... Εμένα. Ο Ιαπωνέζος, και εγώ διπλωματική απάντηση. Ο Ιαπωνέζος που είδαμε στο βίντεο που παίζει από τους πυραμίδες. Η ταινία από αύριο θα μπορούμε να τη δούμε στους κινηματογράφους. Τι έχετε να μας πείτε στον κόσμο που θα τη δει κιόλας? Ναι, η ταινία ξεκινάει η διανομή της αύριο στο Άστορ και θα παιχτεί για δύο τουλάχιστον τρίτες. Είναι τρεις προβολές, απογευματινή, βραδινή και νυχτερινή. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που ξεκινάει από το Άστορ? Έναν παλιό κινηματογράφο αθηναϊκό? Κοιτάξτε, ψάχναμε μια αίθουσα στο κέντρο της Αθήνας. Μία από τις αίθουσες που ήθελε με πολύ μεγάλη χαρά να παίξει την ταινία ήταν το Άστορ. Και τώρα γίνεται πιο συμβολικό από ποτέ όταν μιλάμε για κινηματογράφους που κλείνουν και μπουζούκια που σπάνε, ίσως το να βρεθούμε μαζί, σπασμένος ήχος και Άστορ,
είναι μια συγκυρία για να πούμε κάτι. Mm-hmm. Παράλληλα, να πούμε ότι θα πραγματοποιηθούν και μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο και της προβολής της ταινίας. Ναι, στο τέλος της τελευταίας προβολής της κάθε Τρίτης ακολουθεί μια μικρή μουσική εκδήλωση. Αύριο, την Τρίτη στις 11 το βράδυ, τραγουδάει η Ιουλία Καραπατάκη με το σχήμα της και την επόμενη Τρίτη σε Μέλη Παπαβασιλείου με το δικό της σχήμα. Το μπουζούκι πρωταγωνιστεί και εκεί. Εννοείται ότι πρωταγωνιστεί και εκεί και είναι δύο σχήματα τα οποία παίζουν και στην ταινία, στην προτελευταία σκηνή στη Βαρβάκιο Αγορά. Οπότε βγαίνεις από τη Βαρβάκιο Αγορά βλέποντας την ταινία στο πανί και εμφανίζεσαι στη στοά του Άστορο που συνεχίζεται αυτό. Κύριε Μπαρμπάτσι, το παρελθόν του μπουζουκιού ήταν ένδοξο. Το μέλλον του πώς θα είναι? Το μέλλον του, όπως εγώ κράτησα έτσι δύο πράγματα από αυτά που λένε οι σολίστες που έχουν πολύ ενδιαφέρον, πολλά δηλαδή, αλλά λένε ότι δεν αρκεί η περιγραφή και η αναπαραγωγή του παρελθόντος, απλά πρέπει σίγουρα δηλαδή να έχουν πρόταση, να προτείνουν. Σίγουρα στις μέρες μας έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλές δουλειές του Μπουζουκιού και πολύ αξιόλογες. Συνεχίζεται, δεν τελειώνει η μουσική όπως έχω ξαναπεί. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μια το στροφή των νέων. Να πω κάτι μόνο, ότι το μπουζούκι μας έχει συνηθίσει σε αυτά τα 106 χρόνια δισκογραφίας, μας έχει συνηθίσει πάρα πολύ σε εξελίξεις και καινοτομίες. Και ίσως γι' αυτό βγαίνει αυτός ο προβληματισμός. Οπότε στην τέχνη πάντα έτσι συμβαίνει. Πάντα γίνεται κάτι το καινοτόμο και κάτι που τραντάζει τα νερά. Βλέπουμε. Μπορεί και να το βιώσουμε αυτό στο μέλλον, θα δούμε. Βλέπουμε όμως νέους μετά από 3-4 δεκαετίες να επιστρέφουν στο μπουζούκι. Αυτό πώς το εξηγείτε? Έπειτα από όλη την έρευνα και τη συζήτηση με τους σολίστ. Όπως είχατε πει και πριν ότι το μπουζούκι ξεκίνησε από το περιθώριο πριν 100 χρόνια, αυτό το στίγμα έχει φύγει πλέον. Βλέπουμε όλο και περισσότερα ακόμη κορίτσια που παίζουν μπουζούκι και μικρά παιδιά. Οπότε ο αριθμός των ανθρώπων που ασχολούνται με το μπουζούκι και μαθαίνουν και παίζουν είναι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή, νομίζω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό το στίγμα δηλαδή που υπήρχε παλιά, όπως μεταφέρουν και οι ίδιες σολίστες που λένε μπουζούκι στον αλήτη κτλ. Τώρα, επειδή τυχαίνει και είμαι και καθηγητής σε μουσικό σχολείο, το μπουζούκι έχει μπει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διδάσκεται δηλαδή στα πανεπιστήμια. Είναι φυσικό και επόμενο να βγαίνουν όλο και περισσότεροι παίχτες και όχι μόνο στο μπουζούκι και σε άλλα λαϊκά και παραδοσιακά όργανα. Mm-hmm. Κύριε Κοντογιάννη, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι η πρώτη προβολή είναι αύριο, 7.30 ώρα. Σωστά, η πρώτη προβολή είναι στις 6 παρατέταρτο. 6 παρατέταρτο. Η δεύτερη είναι στις 8 και η τρίτη είναι στις 9.30. Στο κινηματογράφο Άστορ. Άστορ. Ίδιες ώρες, την επόμενη Τρίτη. Πάλι στον κινηματογράφο Άστορ. Και με γλέντι, με πολύ γλέντι. Και τις δύο Τρίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Κοντογιάννη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το πρώτο μάθημα.